Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι η μέρα 11. Γυρνάω στη βάση μου. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πάει να ψάξουμε αράχνες. Βρήκαμε τις αράχνες μας. Μπορούμε να φτιάξουμε πλέον το δίχτυ να πιάνουμε έντομα. Πηγαίνω λάθος για τη βάση. Και μπορούμε να πιάσουμε τις μέλισσες και να φτιάξουμε δικό μας σπιτάκι για μέλισσες. Κάνει save. Μεγαλώσαν και τα δέντρα μας, από ό,τι βλέπετε. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε φυτέψει κάποια δέντρα. Κάναμε το δικό μας δάσος εδώ κοντά. Ωραία. Να φτιάξω, λέτε, άλλο ένα τέτοιο. Ας φτιάξουμε. Να βάλουμε τα πράγματα μέσα. Γεμίσουμε ό,τι χρειάζεται. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε καλύτερα αυτή τη στιγμή. Σαν προτεραιότητά μας είναι, που είναι στο φαγητό, αυτό εδώ, το crockpot. Για να δούμε. Να δοκιμάσω. 1, 2, 3, 4, 5. Πόσο υπολή θέλει. 6 κάρβουνα. Δεν νομίζω να κάνουν κάρβουνα αυτά. Πρέπει να κάνω βλακίες. Για τα κάρβουνα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια ξύλα λογικά. Ας κόψουμε ένα ξύλο. Να φτιάξουμε μια κατσαρόλα. Μπας και μαγειρέψουμε. Μαγειρέψουμε κανονικά φαγητά. Πέντε, έξι. Κρατάμε και το ένα μας. Τόρτς και κάψτε τα όλα. Ωραία. Σε προλαβαίνω, δεν σε προλαβαίνω. Ελπίζω να γίνουν κάρβουνα. Όχι, δεν έγινε κάρβουνα. Θα δοκιμάσω κάτι πιο αποτελεσματικό. Εν τω μεταξύ, εγώ θα κρατήσω τις στάχτες. Κάπου θα χρειαστούν. Θα κάψουμε τα δέντρα μας. Ας ελπίσουμε μην πάρει τίποτα άλλο φωτιά. Να πάρουμε και τις στάχτες. Πιστεύω τώρα να έχουμε όντως κάρβουνα, που είναι το τσεκούρι, το κρατάω. Έχουμε κάρβουνα. 2, 3. Μια χαρά, θα μπορούμε να τρώμε κανονικό φαγητό. Μιας και το λέμε κιόλας, ο παίκτης μας πεινάει. Το στομάχι του έχει γίνει πάρα πολύ μικρό. Για να δούμε τώρα τι χρειαζόμαστε. 3 κομμένες πέτρες. 1, 2, 3. Να βάλουμε και τα κέρματα κάπου. Ωραία. Ας το φτιάξουμε. Φτιάχνοντας κάτι για πρώτη φορά μας ανεβάζει το sanity. Κοιτάξτε. Ωραία. Και θα βάλουμε την κατσαρόλα μας εδώ. Τσατσιν. Ωραία. Ας πούμε τώρα ότι θα βάλουμε ένα κρέας. Τι άλλο. Και 3 limpets. Cook. Για να δούμε. Θα πρέπει, άμα θυμάμαι καλά, να μας δώσει και φτεδάκια. Όπα. 1. Πεινάμε. Ας φάμε. Πάνω στην ώρα βγήκε και τα κεφτεδάκια μας. Παπ, 63. Έτσι απλά. Να δοκιμάσουμε να βάλουμε 3 berries. Θα βγάλει πάλι κεφτεδάκια. Με αυτόν τον τρόπο μετατρέπω τα
τα Monster Meat που είναι κακό κρέας, τα συνδυάζω και μπορώ και φτιάχνω καλύτερο είδος κρέας και όχι απλά καλό, είδα τα ανεβάζει όσο δεν γίνεται στο 60 και άλλα και στεδάκια 121. Ας το ξανακάνουμε. Δεν είναι και δύσκολο. Να δοκιμάσουμε τώρα με φύκια. Did you hear that? Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Spoiler alert. Πρέπει να έρχονται hounds. Παίρνουμε το... Ναι, γαυγίζουν κιόλας. Ωραία. Βάλαμε την πανοπλία μας. Βασικά, σε περίπτωση που μας πάρει νύχτα με όλο αυτό, καλό είναι να βάλουμε φωτιά, γιατί θα γίνει μάχη. Γρήγορα. Ελάτε hounds. Λογικά πρέπει να έρθουν από το μικρό μας άνοιγμα. Αργότερα θα βάλουμε παγίδες εδώ πέρα και δεν θα μπορούν να έρχονται, φαντάζομαι. Πούντα. Κάνουν και θόρυβο τα κοχύλια μας. Κλικ, 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 κλικ. Γαυγίζουν, γαυγίζουν, αλλά δεν έρχονται. Οχ, 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 οχ. Πλησιάζουν. Νύχτωσε κιόλας. Νυχτώσαμε μέχρι να έρθουνε. Οχ, οχ. Είμαι έτοιμος. Σ' απέφυγα. Αυτό ήταν? Όχι, έχει κι άλλο. Ελπίζω να ήταν μόνο αυτό. Νομίζω πως ήταν δύο για αρχή. Γενικά όσο περνάει ο καιρός θα εμφανίζονται όλο και περισσότερα. Να το έχετε υπόψη σας. Μπορεί να έρθουν και 10, μπορεί να έρθουν και παραπάνω. Αλλά όσο περνάει ο καιρός κανονικά πρέπει να έχει χτίσει... Όπα. Ηλεκτρίστηκε. Αχα. Τι σημαίνει αυτό? Κάτι δεν μ' αρέσει σε αυτό. Ωραία. Άμα γίνεται αυτό, λογικά βγαίνει αυτή εδώ η σκατούλα. Δεν μπορούμε να το φάμε. Ας μαγειρέψουμε μερικά αυγά. Ας ξαναπάρουμε να φυτέψουμε τα δέντρα που κάψαμε. Ωραία. Είπαμε να φτιάξουμε κούντο. Bug net. Ωραία. Άρα χρειαζόμαστε σκηνή και έτοιμο. Ορίστε η απόχη μας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να βρούμε κάποιες μέλισσες. Κάπου είχαμε βρει μέλισσες, αν θυμάμαι καλά. Πού είχαμε βρει μέλισσες? Να, εδώ πέρα. Άρα θα πάω σε αυτό το νησί εγώ. Να ξανασκοτώσουμε από την αρχή τις αράχνες, γιατί λογικά θα έχουν ξαναβγεί. Και θα πιάσουμε και μέλισσες. Ωραία. Πρώτα απ' όλα όμως ας κόψουμε να έχουμε ξύλα, γιατί τα τελειώσαμε όλα. Άμα αυτά τα meatballs. Ωραία, γεμίσαμε. Θα σπάσει και... Φτιάξουμε ένα δεύτερο γιατί θα σπάσει. Ωραία. Να κόψουμε άλλο ένα.
Μια χαρά. Να αφήσουμε κάποια πράγματα πίσω. Ας πούμε αυτά. Και την μπανάνα. Να δούμε τι χρειάζεται για το B-Box. Δύο planks και τέσσερις μέλισσες. Φύγε από εδώ. Πάμε μια γρήγορη στο καινούργιο νησί που ανακαλύψαμε. Ας ελπίσουμε τα κύματα να πηγαίνουν όπως θέλουμε εμείς. Να φτάσουμε πιο γρήγορα. Βέβαια και όχι. Πλέον έχω συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν παραπονιέμαι. Για πάμε. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Μήπως βρούμε και τίποτα ενδιαφέρον στην διαδρομή μας. Κάνα μπουκάλι ή τίποτα. Με κρυμμένο θησαυρό. Φτάνουμε. Κοντεύουμε. Αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να το πειράξω τώρα, η αλήθεια είναι. Έχουμε βρει άλλο ένα τέτοιο. Αλλά καλό είναι να τα παρατάω, γιατί δεν ξέρω αν κάνει έκρηξη, γιατί το βλέπω έχει πάνω σκελετούς. Ίσως να μην πειράζει κιόλας και απλά να με ψαρώνει. Αλλά καλύτερα να μην μάθω ποτέ. Ωραία. Αυτή εδώ έχει πεθάνει. Όπα, το λουλούδι έπιασα. Ας το φάω κιόλας. Αν το μετρώ στα λουλούδια κερδίζεις νομίζω ένα health, δεν είναι μεγάλο κέρδος. Είμαι σε λάθος νησί, guys. Είμαι σε λάθος νησί. Έπρεπε να μου το πείτε γιατί μπερδεύτηκα. Και από ό,τι βλέπω χάνω ξύλα. Το καράβι μπορούμε να το επισκευάσουμε. Και θα σας δείξω όταν έρθει η ώρα πώς. Υπάρχει ένα μυστικό για αρχή. Λοιπόν... σκοτώσουμε τις αράχνες για αρχή. Και μάλλον το επόμενο πρωί θα... θα πιάσουμε τις μέλισσες. Έτσι κι αλλιώς το βράδυ πάνε στη φωλιά τους. Ωραία. Ας βγάλουμε έξω το spear. Για σαράχνες. Πήγε level 2 πήγε η φωλιά τους. Έχει δεύτερο, ένα κορουμπαλάκι από πάνω. Αυτό κάνει... όπα. Αυτό τις κάνει να όταν επιτίθουμε σαράχνες κοντά στην φωλιά βγαίνουν κάτι δηλητηριώδες σαράχνες μετά. Γι' αυτό καλό είναι να τις παίρνω μακριά. Κάποια στιγμή σταματάνε να βγαίνουν και τότε ξέρουμε ότι πετύχαμε. Yeah. Νομίζω πως δεν θα βγάλει άλλες. Όντως τελείωσε. Και πάμε και στις κάτω εδώ πέρα που είναι level 1. Για ελάτε από εδώ. Όποπο, μαζεύτηκαν και τα φίδια. Κάτι μου λέει πως έμπλεξα σε μια πολύ κακή μάχη. Τα φίδια μπορούν να φύγουν, παρακαλώ, δεν τους έχω ενοχλήσει.
Να. Πηγαίνετε, πηγαίνετε για ύπνο, μέλισσες. Βάρεσα το σπίτι τους. Δεν μπορεί να πάει πιο στραβά το πράγμα. Αφήστε με. Και άλλα φίδια. Θα ανάψουμε φωτιά εδώ πέρα και θα εκμεταλλευτώ τα γύρω δέντρα με το να τα κόψω μέχρι να περάσει το βράδυ. Χρειαζόμαστε τα δέντρα γιατί το σπιτάκι της μέλισσας φτιάχνεται από τέτοια δέντρα, από τα ξύλα του δέντρου. Ας μαζέψουμε και αυτά. Ωραία. Να μαγειρέψουμε τα αυγουλάκια μας. Ωραία. Άρα περιμένουμε να ξημερώσει. Εγώ θα σας αφήσω εδώ πέρα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, λογικά με σπιτάκια που μέλισσες. Άντε, γεια σας!